Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Μετά την κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει τις αυτονομημένες περιοχές της Ουκρανίας, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουκρανία. Ένα άρθρο που ξεχώρισα από αυτά που δημοσιεύτηκαν για αυτό το θέμα ήταν αυτό του Γιώργου Καραμπελιά από το Liberal με τίτλο «Η Ουκρανία, η πόρτα του φρενοκομείου και η Ελλάδα». Ο Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας, εκδότης και επικεφαλής του κινήματος Άρδιν. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο πάνω στο άρθρο, γιατί έχετε πιάσει 3-4 σημεία που θεωρώ ότι θα φωτίσουν πτυχές που δεν συζητούνται πάρα πολύ στη δημόσια συζήτηση. Θα ήθελα να αρχίσετε την ανάλυση σας με τις πρόσφατες και τις μακρινές ρίζες αυτής της κρίσης, όπως χαρακτηριστικά λέτε στο άρθρο σας. Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αιτίες, είναι φανερό ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, το 1991, δημιούργησε συνθήκες όπου οι ομόσπονδες δημοκρατίες που υπήρχαν στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης, όπως συνέβη και με τη Γιουγκοσλαβία αντιστοίχως, έτσι, από την οποία βγήκαν 4 ή 5 διαφορετικά κράτη. Στην Σοβιετική Ένωση ήταν πολύ περισσότερες οι ομόσπονδες δημοκρατίες και συγκροτήθηκαν αντίστοιχα κράτη. Ένα από αυτά, το μεγαλύτερο μετά τη Ρωσία, είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει, ας πούμε, μια σημαντική έκταση, έτσι, περίπου στο επίπεδο της Τουρκίας, και είχε 50 εκατομμύρια πληθυσμό, τώρα έχει πέσει στα 40, έχει μεγάλη και υπογεννητικότητα και μετανάστευση, αλλά παραμένει μια σημαντική χώρα. Η Ουκρανία είναι η χώρα που συνδέει ουσιαστικά τη Ρωσία με τη Δύση. Είναι εκείνος ο χώρος, ο γεωγραφικός, εξάλλου Ουκρανία σημαίνει σύνορα. Όπως λέμε Κράινα, έτσι στα Γιουγκοσλάβια. Και η περιοχή αυτή είχε πολλούς ρωσόφωνους και σε μεγάλο βαθμό ακόμα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα ρωσικά, αν όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά, διότι ήταν η γλώσσα μες στην οποία επί 300 τουλάχιστον χρόνια από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου μιλούν και μιλούσαν υποχρεωτικά, και ήταν και τα σχολεία και τα λοιπά, από την Τζαρική Ρωσία μέχρι και τη Σοβιετική Ένωση. Άρα υπήρχε μια στενή σχέση. Ξάλλου υπάρχει και μια σχέση παλιά, πολύ πιο παλιά, έτσι ο Βλαδίμηρος, έτσι βασιλιάς, ο ηγεμόνας του Κιέβου, είναι εκείνος που έφερε την ορθόδοξη πίστη πρώτος στα ρωσικά και ουκρανικά εδάφη. Ο Βλαδίμηρος ήταν τότε βασιλιάς του Κιέβου. Το Κίεβο ήταν το κέντρο. Μετά μετατέθηκε. Άρα η ιστορία της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι πολύ στενά δεμένη. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή και πέρα που άρχισαν να δημιουργούνται, όπως γίνεται πάντα όταν μια αυτοκρατορία καταραίει, βγαίνουν κράτη και περιοχές οι οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν δικιά τους οντότητα. Αυτό συμβαίνει με την Ουκρανία. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή είχε κάποιες περιοχές τις οποίες η Ρωσία μετά το 2000 άρχισε να αρνείται να παραδοθούν στην Ουκρανία ή να μείνουν στην Ουκρανία, όπως είναι η Κρυμαία και όπως είναι κάποιες συνοριακές περιοχές με τη Ρωσία, που είναι το Ντονμπάς, το Λουγκάνσκ και άλλες, δημιουργήθηκε μία σύγκρουση, καθώς η Ουκρανία, όσο ήταν φιλορωσική, και αυτό συνέβαινε για αρκετά χρόνια, μέχρι το 2010 περίπου, λίγο πριν, λίγο μετά,
τα πράγματα πηγαίνανε, εντάξει, δεν ήταν τόσο καλά πάντα οι σχέσεις, αλλά υπήρχε καλή σχέση Ρωσίας-Ουκρανίας. Όταν άρχισε στην Ουκρανία να εμφανίζεται και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης μία τάση του πληθυσμού να προσκοληθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εκεί άρχισε η κρίση, όταν το 2013 ξεσηκώθηκε, ενώ είχε ψηφιστεί αρχικώς η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς αρνήθηκε να το υπογράψει και ξέσπασαν μεγάλες κινητοποιήσεις. Αυτή ήταν η μεγάλη εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν, η πορτοκαλί επαναστάσεις όπως λέγαμε κτλ. Δηλαδή έγινε ξεσηκωμός, έπεσε ο φιλορώσος πρόεδρος ο Γιαννουκόβιτς, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στη Ρωσία, και έκτοτε άρχισε μια κόντρα για το εάν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραπέρα εάν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία προχώρησε στην απόσπαση της Κρυμαίας, έστειλε 200.000 στρατό και πήρε την Κρυμαία και δημιουργήθηκαν και οι αυτόνομες αυτές περιοχές που επίσης κρατήθηκαν με ρώσικο στρατό. Άρα δηλαδή η Ρωσία έχει αρχίσει να επεμβαίνει στην Ουκρανία ήδη από το 2014, δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι επεμβάσεις της Ρωσίας τι αποτέλεσμα είχαν? Είχαν ως αποτέλεσμα μία ρευστή εθνική συνείδηση, όπως ήταν εκείνη των Ουκρανών, που ήταν έτσι και ο λίγο Ρώσοι και ο λίγο όχι, άρχισε να παίρνει όλο και πιο έντονα ουκρανικά χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τη Ρωσία, όπως σημαίνει πάντα. Οι εθνικές συνειδήσεις των λαών που είναι σε αυτοκρατορίες συγκροτούνται μέσα από την αντιπαράθεση ανάμεσα, όπως έγινε Σερβία, Κροατία, Σερβία, έτσι, Σλοβενία κτλ. Που φτιάχτηκαν χωριστές ταυτότητες μέσα από τη σύγκρουση. Το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και αν η Ρωσία συνεχίσει την επιθετική της πολιτική, που εγώ πιστεύω θα τη συνεχίσει, και γιατί το πιστεύω, διότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλο ζήτημα με την περικύκλωση της Ουκρανίας, με τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις που έχει φέρει και με την επιμονή να μείνει η Ουκρανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, είναι προφανές ότι εάν η Ρωσία δεν προχωρήσει παραπέρα, αυτό δεν θα εκπληρωθεί. Η Ουκρανία έκανε ήδη αίτηση να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιότερα είχε μιλήσει για το ΝΑΤΟ. Εάν η Ρώση, ο Πούτιν, δεν προχωρήσει παραπέρα, δεν μπορεί να κατοχυρώσει την μη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Και πιστεύω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι θα χάσει τον αντικειμενικό στόχο όλης αυτής της κινητοποίησης. Επομένως, θεωρώ απολύτως σίγουρο, όσο και ο Biden που το επαναλαμβάνει, ότι η Ρωσία θα προχωρήσει παραπέρα. Εξάλλου έχει ήδη μία βάση, λέει ότι αυτές οι δημοκρατίες δεν είναι όλες στα σύνορα που έχει πάρει. Ένα 60% κατέχονται από Ουκρανούς. Άρα υπάρχει η βάση για να γίνουν παραπέρα κινήσεις. Δεν ξέρω σε πόσες μέρες θα γίνει. Μπορεί να γίνει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και πάντως στην επόμενη περίοδο, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε νέες συγκρούσεις. Διότι αν δεν έχουμε, το μόνο που θα έχει πετύχει η Ρωσία είναι να αποξενώσει εντελώς την Ουκρανία από αυτή, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σε σχέση με την Ουκρανία. Θα έχει πάρει μόνο κάποια εδάφη. Κύριε Καραμπελιά, στο άρθρο σας μεταφράζετε την... Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Στο άρθρο σας μεταφράζετε την κίνηση του Πούτιν να αναγνωρίσει, ας πούμε, τις αυτόνομες περιοχές ως το σημείο ρήξης. Γιατί
Να μπεις ρήξεις με την, όχι μόνο με τους Αμερικανούς, με που τη Δύση ευρύτερα, αλλά με τη Δύση και με την Ευρώπη. Αυτό ναι. όμως, όπως εξηγείται, ταυτόχρονα τον κάνει να προσχωρεί μέσα σε μια ευρασιατική συμμαχία που δεσπόζει η Κίνα. Ναι. Αυτή την πλευρά θέλω να μας, για αυτή την πλευρά ναι, θέλω ναι. να μας πει δύο-τρία πράγματα. Δείτε. Η Ρωσία έχει γίνει πιο επεκτατική και πιο επιθατική. Μην ξεχνάμε ότι χθες προχθές ρώσικες δυνάμεις βρέθηκαν στο Μάλι από όπου έφυγαν οι γαλλικές. Ρώσικες δυνάμεις είναι στη Λιβύη, είναι στη Συρία. Θέλω να πω, μπήκαν στο Καζακστάν προχθές όταν έγινε κάποια απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος. Δηλαδή, η Ρωσία έχει ήδη εμφανίσει έντονες επεκτατικές διαθέσεις που τη στηρίζει πια στο ότι έχει πίσω του τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της εποχής, που είναι η Κίνα. Στο παρελθόν δεν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή μέχρι το 2000 η Κίνα δεν είχε αναδειχτεί έτσι, σε μεγάλο γεωπολιτικό παράγοντα. Ήταν σημαντικός οικονομικός παράγοντας, αλλά μέχρι εκεί. Σήμερα, με το ότι προχωρά σε μια τέτοια ρήξη, πώς φαίνεται ότι είναι ρήξη. Πρώτο θύμα, ο αγωγός αερίου, που είναι βασική σημασία, γιατί συνδέει με τη Γερμανία, που ήταν η πιο φιλική χώρα με τη Ρωσία. Από τη στιγμή και πέρα που προχωράει σε ένα τέτοιο μέτρο, ξέρει εκ των πραγμάτων, και νομίζω με τις νέες ενέργειες που θα κάνει στη συνέχεια, ότι θα οριστικοποιηθεί η ρήξη με τους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι θα ξαναγυρίσουν στο ΝΑΤΟ, ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή Πολωνία, Βαλτικές χώρες κτλ. Που είναι στο ΝΑΤΟ, ήδη πηγαίνουν αμερικάνικα στρατεύματα, αεροπλάνα και απάτσι, έτσι πήγανε F-35 ήδη. Άρα περνάει σε μια εποχή ρήξης πια με τη Δύση. Ξαναγυρνάμε με νέους όρους στον παλιό ψυχρό πόλεμο, όπου είχαμε δύο χωριστά στρατόπεδα. Ίσως και οι Αμερικάνοι να το θέλαν. Τους βολεύει. Διότι έτσι κρατάνε την Ευρώπη μαζί τους. Αυτό εξάλλου έλεγε ο Μπρεζίνσκι, που είναι ο παλιός σύμβουλος του Κάρτερ, και τον, ότι θα πρέπει να βάλουμε τη Ρωσία στη γωνία, να πάρουμε την υπόλοιπη Ευρώπη και έτσι να ξεμπερδέψουμε με τους Ρώσους. Ο Τζόρτζ Κέναν, που ήταν ένας μεγάλος διπλωμάτης Αμερικάνος, πέθανε 102-103 χρονών, αυτός που ουσιαστικά είχε χτίσει έτσι, το δόγμα του ψυχρού πολέμου, έλεγε, μόλις είχε καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαλέσουμε τη Ρωσία με το να αφαιρέσουμε όλες τις συμμαχικές της δυνάμεις, να τη βγάλουμε έξω από το παιχνίδι, να μην κάνουμε μια πολιτική ανόρθωσης της οικονομίας και της κοινωνίας της Ρώσικης, η οποία πέρασε τεράστια καταστροφή έτσι, από το 1990 μέχρι τις αρχές του 2000, και να έτσι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια φιλική Ρωσία η οποία θα μπορεί να ενταχθεί σε ένα σύστημα ασφαλείας δίπλα στο δυτικό και αυτή η σχέση να αναπτυχθεί. Αυτή είναι μια πολιτική που ο Ντεγκόλ την είχε εκφράσει παλιά, που έλεγε Ευρώπη από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό, και η οποία δεν άρεσε σε πολλούς Αμερικανούς όπως ο Μπρεζίνσκι και όπως σε μεγάλο βαθμό το Δημοκρατικό Κόμμα, την ίδια πολιτική έχει, οι οποίοι θεωρούσαν ότι έτσι θα έδιναν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αυτονομηθεί. Διότι μια Ευρώπη που θα είχε μαζί της και τη Ρωσία αποκτούσε τη δυνατότητα αυτονόμησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα παίχτηκε ένα παιχνίδι όπου Αμερικανοί και Ρώσοι είναι οι κερδισμένοι, ας το πω έτσι, με την έννοια ότι ο καθένας κρατάει το χωράφι του και το επεκτείνει, έτσι όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, και γι' αυτό πιστεύω ότι αφού έκανε αυτό το βήμα, το οποίο όλοι του έλεγαν ότι αν το κάνεις πάμε σε ρήξη, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, τουλάχιστον για πολλά χρόνια.
Άρα πάμε σε μια νέα πραγματικότητα που ξαναφέρνει ένα ψυχρό πόλεμο αλλά με νέα χαρακτηριστικά. Ο ψυχρός πόλεμος ο παλιός είχε τη Σοβιετική Ένωση ως επίκεντρο και η Κίνα ήταν περιθωριακή δύναμη. Σήμερα η Κίνα είναι το επίκεντρο και η Σοβιετική, η Ρωσία είναι ο στρατιωτικός βραχίωνας, διότι κυρίως τι παράγει η Ρωσία, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που της δίνουν την ικανότητα να έχει έτσι, μεγάλα χρηματικά αποθέματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών, και όπλα. Δηλαδή έχει γίνει μια ενώ, ας πούμε αν πάρουμε στο ΑΕΠ της χώρας, είναι στο επίπεδο της Ιταλίας το εισόδημά της από παραγωγή. Οι εξαγωγές της είναι 80 ή 90% πρώτες ύλες. Δηλαδή έχει μείνει μια χώρα η οποία είναι καθυστερημένη ως προς τη βιομηχανική παραγωγή, εισήγαγε επομένως τα καταναλωτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά, και εξήγαγε πρώτες ύλες. Αυτό το και όπλα. Είναι δεύτερη σε πωλήσεις όπλων μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανεβαίνει διαρκώς. Μάλιστα. Κύριε Καραμπαλιά, όλες οι παραπάνω αλλαγές που είναι τεκτονικές αλλαγές, πώς επιδρούν για τα ελληνικά συμφέροντα? Εδώ ερχόμαστε, ναι. Και πώς θα έπρεπε να είναι η συμπεριφορά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τώρα και στο εξής? Ναι. Είναι προφανές ότι αυτό ανοίγει την όρεξη, δηλαδή το ότι μία χώρα λέει ότι εγώ το είχε κάνει και με την Κρυμαία, έτσι, αλλά το αφήσαν όλοι για την Κρυμαία σε έναν βαθμό, γιατί η Κρυμαία όντως είχε πλειοψηφία ρωσικού πληθυσμού. Έτσι. Ήταν δηλαδή μια ιδιότυπη ιστορία η Κρυμαία. Την Κρυμαία την είχε παραχωρήσει στην Ουκρανία το 1954 ο Χρουτσόφ, στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης. Επομένως ήταν κάπως έτσι, παρότι ήταν παραβίαση και υπήρξαν και οι Ρώσοι εναντίον της Ρωσίας, δεν ήταν ισχυρές γι' αυτό το λόγο. Σήμερα που παίχτηκε ένα παιχνίδι μεγάλης κλίμακας παγκόσμιας, έτσι έγινε το κεντρικό παγκόσμιο ζήτημα, άνοιξε ένα ζήτημα ότι μπορούμε να αλλάζουμε σύνορα στην Ευρώπη με βάση τη δύναμη και τη θέλησή μας. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων. Οι Τούρκοι αυτό είχαν κάνει στην Κύπρο, αυτό κάνανε στη Συρία, αυτό θέλουν να κάνουν σήμερα εναντίον της Ελλάδας. Χωρίς καμία αμφιβολία. Δηλαδή αυτή η φάμπρικα που είχε ανοίξει με τα νησιά καθημερινά, το πάει εκεί πέρα. Επιπλέον, υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα που είναι πολύ ανησυχητικό για μας, πέρα από τα τεράστια προβλήματα στην οικονομία που θα έχουμε. Έτσι, έχουμε ήδη τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εάν προχωρήσει η σύγκρουση γύρω από την προμήθεια αερίου. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πιθανόν ο Πούτιν να μην προχωρήσει ακόμα. Να το σκεφτεί. Έτσι, γιατί προμηθεύει το 40% του αερίου της Ευρώπης και επομένως τα έσοδα που έχει είναι τεράστια. Όμως πιστεύω ότι το ζήγησε και το έκανε το βήμα. Τώρα, η Τουρκία βρίσκεται σε συνθήκες που είδατε ότι υποτίθεται ότι στήριξε την Ουκρανία, ήταν ενάντια στην εισβολή, από την άλλη όμως λέει όχι κυρώσεις. Καμία κύρωση. Δηλαδή καταδικάζουμε μεν την ενσωμάτωση έτσι, αυτών των περιοχών, την απόσπασή τους από την Ουκρανία, αλλά δεν θέλουμε να υπάρξουν οι κυρώσεις. Δηλαδή, αυτό που παίζει η Ρωσία, η Τουρκία, το μεσοβέζικο ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση. Όμως, επειδή η κρίση αυτή ενισχύει το ΝΑΤΟ, προφανώς, έτσι, δηλαδή ο Μακρόν έχει να εμφανιστεί 3 μέρες. Είναι ο μόνος ο δυτικός ηγέτης που χάθηκε. Διότι όλη του η θεωρία ότι το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό και εμείς θα τα βρούμε λίγο και με τους Ρώσους, γι' αυτό είχε πολύ στενές σχέσεις και με τον Πούτιν, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια
άμυνα ευρωπαϊκή και ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα χωρίς να χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ, τώρα βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, διότι το ΝΑΤΟ ξανάρχεται και εφόσον ξανάρχεται το ΝΑΤΟ ως παράγον απέναντι στη Ρωσία, ενισχύει το ρόλο της Τουρκίας. Αυτό είναι προφανές, αρκεί να δούμε τη γεωγραφία, έτσι δεν χρειάζεται πολλά πολλά επί του θέματος. Άρα η Τουρκία δεν θα δοκιμάσει αυτό να το εξαγοράσει, όπως ήδη έχει αρχίσει από τότε που άρχισε η Ουκρανική κρίση εδώ και 5-6 μήνες, με κινήσεις που κάνει με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με το NISTMED που είπαν οι Αμερικάνοι ότι χρειάζεται. Δηλαδή έχει αρχίσει ήδη μια τέτοια αλλαγή η οποία κινδυνεύει να γίνει πολύ πιο σημαντική. Δηλαδή να πληρώσει η Ελλάδα και η Κύπρος τα σπασμένα της αντιπαράθεσης της Αμερικής με τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Τουρκία. Η Τουρκία πιστεύω ότι το βλέπει αυτό, παρότι η κατεύθυνσή της κατά τη γνώμη μου σε βάθος χρόνου, έτσι, όχι πολύ μεγάλο αλλά σε βάθος χρόνου, είναι η ένταξή της στο ευρασιατικό στρατόπεδο. Αυτή είναι η κατεύθυνσή της, διότι είναι μουσουλμανικές δυνάμεις, είναι πάρα πολλά που την τραβάνε προς τα εκεί, έτσι, κεντρικές ασιατικές δημοκρατίες με μουσουλμανικό τουρκόφωνο πληθυσμό, Ιράν, σχέση με Κίνα η οποία την κρατάει πια σε μεγάλο βαθμό οικονομικά. Λόγω της οικονομίας. Τουρκία, ακριβώς. Ο δρόμος είναι προς τα εκεί, όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει αμέσως. Γιατί να μην δοκιμάσει, εάν της κάτσει, να χρησιμοποιήσει τη σημερινή της θέση ως σχετικό ανάχωμα έναντι της Ρωσίας και φίλη της Ουκρανίας, γιατί έτσι εμφανίζεται, δίνει κεντρώνει στην Ουκρανία, για να απαιτήσει πιο φιλική προς την Τουρκία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδας. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, για να μην σας κρατάω άλλο, νομίζω ήδη έχω πει πολλά, η Ελλάδα δεν έχει άλλο δρόμο. Δυστυχώς έχουν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι. Δηλαδή, με τη Ρωσία δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είναι δεδομένο, έτσι. Εξάλλου ποτέ δεν τα, αν μετρήσουμε από το Γρημαϊκό πόλεμο μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 1853 μέχρι σήμερα, με τη Ρωσία βρεθήκαμε μαζί μόνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια ευρύτερη συμμαχία. Δεν υπάρχει άρα περίπτωση να στηρίξει την Ελλάδα. Μόνο εάν συγκρόταν με την Τουρκία. Πράγμα εντελώς απίθανο και δεν πρόκειται να συμβεί. Αν συγκροόταν δηλαδή σε χοντρά. Έτσι. Από την άλλη πλευρά συμβαίνουν αυτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ήδη και στη Λιβύη, το βλέπουμε, έχει προβληματική πολιτική. Ποιος δρόμος υπάρχει? Ένας. Η ενίσχυση της δικιάς μας αμυντικής και παραγωγικής βάσης, δηλαδή να αλλάξουν οι Έλληνες από το «καλά είμαστε» και να περάσουν σε μια λογική ότι θα παίξουμε το τομάρι μας, και αυτό στα πλαίσια μιας με συμμάχους, ποιους, μια Ευρώπη η οποία πρέπει να κατανοήσει ότι αν θέλει να είναι ανεξάρτητη, αν την ενδιαφέρει να είναι ανεξάρτητη, είναι υποχρεωμένη να χτίσει μια αμυντική βάση. Αμυντική συμφωνία. Έναν αμυντικό βραχείο. Το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση αυτού του αμυντικού βραχείου να έχει γίνει στην Ευρώπη και είναι η συμφωνία Γαλλίας-Ελλάδας. Υπάρχει αμυντική συμφωνία, υπάρχει συμφωνία αμοιβαίας βοήθειας. Σε αυτή πρέπει να προσχωρήσουν και άλλες χώρες και να συγκροτηθεί έστω εκ των υστέρων μια ευρωπαϊκή απάντηση και στο νεκβιασμό που μας κάνουν οι Αμερικανοί και στην αναθεωρητική πολιτική την οποία έχουν οι Ρώσοι. Διότι ακούσατε τι είπε ο Πούτιν, ότι δεν μπορεί να έχετε όπλα ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στην Πολωνία. Μάλιστα. Έτσι. Άρα βάζει τέτοιο ζήτημα και επομένως τι κάνει, κόβει τις γέφυρες. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική του είναι κόβει γέφυρες.
Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί να επανέλθει. Αν επανέλθει θα πω, κάνω το σταυρό μου, έκανα λάθος. Μάλιστα, κύριε Καραμπαλιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γεια σας. Πολύ.